την βουλευτή μας, την παραβουλευτή, την Δίκη τη Βυζίδου, τις γραμματείες του κόμματος εδώ, στις πατριώτησές μας, Διανάτσιο και την κυρία Χρυσταλίδου. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας με ορίζοντα την 8η Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της διεκτικότητας που έχουμε εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ενώψη και της έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με την Γραμματεία της Κυβέρνησης, γίνεται αυτή η επίσκεψη των υπουργικών κλιμακίων για να δείτε από κοντά θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί ακριβώς είμαστε στην φάση έναρξης των μεγάλων προγραμμάτων, της δίκης μετάβασης, του προγράμματος του ΠΕΠ και του νέου περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης, τα οποία αποδίδουν στην περιφέρειά μας συνολικά γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί και με άλλα κοινωνικά προγράμματα, ένα σύνολο έργων που ξεπερνούν τα 400 μεγάλα έργα. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τη Δυτική Μακεδονία. Και η επόμενη περίοδος της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων θα φέρει την Δυτική Μακεδονία εκεί που όλοι θέλουμε, ως πρωταγωνίστρια στα θέματα της ανάπτυξης κυρίως, μετά και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της δίκης μετάβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν της ανεργίας και του εισοδήματος. Κομβικά τα Υπουργεία σας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ενέργειας, γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, έχουμε άψογη συνεργασία και χαίρομαι ειλικρινά που δύο νέοι υπουργοί κάνουν ποδαρικό εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ενώπιση τη έκθεση για τα θέματα αυτά που θα δούμε και σήμερα με πολύ στη συνέχεια και κάποιες επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο και στο ΕΚΕΤΑ.